καλή μου Έλληνες. Αδέρφια μου, φασίστες, νατζιστές, τρομοκράτες, νατζιστές, αναρχικοί, τραμπούκοι. Θα μάθετε ασφαλώς ότι οι πατριώτες που μας κυβερνούν και τα βαποράκια τους, οι αριστεριστές, μάζευαν υπογραφές. Και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου. Για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα, κύριε Αρχιελαέ. Για να μην σου μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φρόγερα και ασυμβίβαστα, όπως έμαθα να μιλώ σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες, κυρίαρχε ελληνικέ λαέ. Να μιλώ και να πράττω σε όλη μου τη ζωή με κάθε θυσία και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα το πρωί έλαβα μια ποιητική συλλογή από τη Θεσσαλονίκη και σας τη διαβάζω ένα σημαδιακό απόσπασμα. Το πνεύμα, ο νους ανθίζουν με τον Θαλή, τον Θουκυδίδη, τον Πρωταγόρα, τους τραγικούς, την τόλμη του Θεμιστοκλή και του Κολοκοτρώνη. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Ένας είναι αρχηγός, φίλοι και φίλες, αφιερώνω την ομιλία μου στον Έλληνα που μας έβγαλε από τον Οθωμανικό ζυγό και που πέθανε σαν σήμερα στις 4 του Φλεβάρι του 1843 στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εγώ δεν τρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν. Να παραμείνω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη και τη θυσία για το έθνος και την πατρίδα. Γερά, γερά, στα χνάρια του Μελά, γερά, γερά, στα χνάρια του Μελά, γερά, γερά, στα χνάρια του Μελά. Μια πατρίδα, γερά, μια πατρίδα, μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου. Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχω με το φασισμό σε όλες τις μορφές και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη. Σαν αυτή με τις ομαδούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτη δειλή τρομοκράτες, σαν αυτή των μειοψηφιών που μας κυβερνούν και καταστρέφουν τη χώρα μας.
Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία! Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία! Οχυρωμένοι! Τα χέρια από τη Μακεδονία! Που καταστρέφουν τη χώρα μας! Οχυρωμένοι πίσω από τις εκλογικές αρχημίες των αυτών πολιτικών που είναι πονηροί, θλιβερές αποφύσεις ενός συστήματος που μας δαγκώνει και μας πονά γιατί πεθαίνει και το ξέρει και γι' αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Και τώρα που ξεδίπλωσα την ταυτότητά μου προς όλες τις κατευθύνσεις, μπορώ να αρχίσω την ομιλία μου. Αγαπητοί μου πατριώτες και πατριώτισες, σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα φαίνεται να συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ αυτά τα νέα αλλά απροδόκητα για μας προβλήματα. Τα Σκόπια με όχημα το όνομα Μακεδονία και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελιότητας, επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης Μακεδονίας του Αιγαίου. Ο στόχος αυτός λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως βασικός εθνικός στόχος της γειτονικής χώρας, με αποτέλεσμα να έχουν γαλουχηθεί γενιές Σκοπιανών με την ιδέα αυτή και να έχουν σήμερα την πεποίθηση ότι είναι κατευθείαν απόγονοι των βασιλέων της Μακεδονίας, του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου με μια κολοσσία πραγματικά προπαγάνδα κατόδωσαν να παρασύρουν σε αυτή την ιστορική γελιότητα μεγάλου αριθμού κρατών, επωφελούμενοι συγχρόνως και από τη στάση των Ελλήνων κατά καιρούς υπευθύνων που δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων αυτή τη χοντροειδή παραποίηση της ιστορίας. Πρέπει επομένως και εμείς να αναγνωρίσουμε ότι είναι και δική μας ευθύνη το γεγονός ότι επιτρέψαμε να ανατρέφονται τόσες γενιές Σκοπιανών με τις ιδέες που ανέφερα, ώστε σήμερα να εμφανίζεται ως μάταιο ή ακόμα και διάδικο να ζητάμε από αυτούς να αλλάξουν το όνομά τους που έχει γίνει ένα με τον εαυτό τους και να έχουμε φτάσει στο θλιβερό σημείο που μας στείγει ως λαό να είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να απολογούμεθα για τον πατριωτισμό μας. Από την άλλη μεριά δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή τη παραχάραξη της ιστορίας. Γιατί τότε γινόμαστε συνένοχοι με τις δυνάμεις που στοχεύουν ανοιχτά κατά της εδαφικής μας ακαιρότητας. Τότε τι μπορεί να γίνει? Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη και τις ευθύνες μας απέναντι στο γειτονικό λαό. Σας ρωτώ, πρέπει έχουμε ευθύνες
Η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και παράλληλα εμείς να παραμένουμε πάντα πιστοί και ανένδοτοι στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Και να μην συμφωνήσουμε ποτέ ότι υπάρχει μια άλλη χώρα, μια αλληνόθα Μακεδονία. Γιατί αν το κάνουμε, είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε εμείς τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στα 1992 αποφάσισε για μια εθνική κοινή γραμμή πλεύσης σε μια ονομασία στην οποία δεν θα περιέχεται καθόλου και με κανένα τρόπο η λέξη Μακεδονία. Με γεωγραφικούς ή άλλους προδιορισμούς όπως το χάρη άνω, κάτω, επί τα αυτά ή ακόμα χειρότερα Νέα Μακεδονία, γιατί διαγράφει την ιστορική ελληνική Μακεδονία και να κηρύσει ως διαδοχό της μια περιοχή με άλλο λαό. Τυχόν υποχώρηση από αυτή τη γραμμή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας μας. Εάν υποχωρήσουμε αυτή τη στιγμή από τη θέση μας για το όνομα, είναι σαν ανοίγουμε διάπλατα τα σύνορά μας σε αυτούς που μας απειλούν ανοιχτά και ξεδιάντροπα μέσα από το ίδιο τους το Σύνταγμα. Οφείλουμε να επαγγελμούμε για τη διαφύλαξη της εθνικής μας ακεραιότητας, δεδομένου ότι υπάρχουν ισχυρές διεθνείς δυνάμεις που έχουν στόχο τους τη σαρμοποίηση της περιοχής των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας είναι ακόμα νοπή. Το επόμενο θύμα θα είναι η χώρα μας. Μίκη, αλλάζεις την ιστορία. 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 Τα μαύρα σύννεφα που μας απειλούν γίνονται κάθε μέρα και περισσότερα ορατά. Εάν υποχωρήσουμε τώρα στην ανοιχτή πρόκληση των Σκοπίων, χωρίς να έχουν παραιτηθεί από τον κύριο στόχο της εθνικής τους πολιτικής, επιδιώκουν σήμερα και να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης με τη δική μας ψήφο, για να μπορούν αύριο μεθαύριο να μας απειλούν από ισχυρότερη θέση. Τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αν υποχωρήσουμε, στην ουσία ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατες για να περάσει και να επιβληθεί διαπαντός ένα τραγικό ιστορικό ψέμα με απρόβλεπτες συνέπειες για την πατρίδα μας. Οι περίφημες
παραχωρήσεις του κυρίου Ζάεφ. Όπως και τα σχετικά σχετικά με τη σύνθετη ονομασία είναι σκέτο κουτόχορτο. Είναι κουτοπολιεργές που θα μπορούσαν να απευθύνονται μόνο σε λαό ηλικίων και γονατισμένων. Για μας είναι ντροπή ακόμα και αναφερθούμε σε αυτό, αφού η ονομασία του όποιου αεροδρόμιου και της όποιας λεωφόρου είναι στη δική τους αποκλειστική ευχαίρεια να αλλάξει ξανά αμέσως μόλις επιτύχουν τους σκοπούς τους. Αλήθεια, τόσο βράκες μας θεωρεί ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Ή τόσο έτοιμους να κατεβάσουμε τα παντελόνια μας. Και ζητώ συγγνώμη για αυτή την έκφραση. Όμως είναι η μοναδική κατανοητή από όλους αυτούς τους ξένους και τους δικούς μας που πιστεύουν ότι επειδή μας έχουν οδηγήσει με τα μνημόνια που συμπέβαλαν στο τελευταίο σκαλοπάτι του κακού, ότι ξεχάσαμε την ιστορία μας, ξεχάσαμε ποιοι είμαστε, ξεχάσαμε τα θεμελιώδη χαρακτικά του χαρακτήρα και της αυγής μας. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί όλοι γύρω να πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει μεταβληθεί σε ραγιά, αλλά εκείνος σηκώνεται όρθιος ξανά. Βεβαίως είμαστε πάντα ένας λαός φιλελληνικός που επιθυμεί την ειρωνική, ειρηνική και φιλική συνύπαρξή του με τους γειτονικούς του λαούς. Παράλληλα, θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχει ένα βαθύ κράτος που συνωμαθεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις εναντίον της ακεραιότητας της χώρας μας. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μην έχουμε αυταπάτες και να παίρνουμε όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την άμυνα της χώρας μας. Εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι αυτή η κατάσταση της συνέχισης του status quo και της ειρηνικής συνύπαρξης πρέπει να θεωρηθεί ως η τελευταία υποχώρηση που κάνουμε μπροστά στην αδύρυτη πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα. Στην ουσία όμως εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που αναγνωρίζουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία παραβλέποντας ότι έτσι γελιοποιούνται μπροστά στην ιστορία, δεν νομίζω ότι μας αφορά, αφού η δική μας απόφαση και μόνο είναι που θα νομιμοποιήσει ιστορικά και θα κρίνει τελεσίδικα το θέμα αυτό. Γιατί μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ή να μην δώσουμε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να οικειοποιούνται
στο μέλλον μέσω του ονόματος Μακεδονία ένα αναπόσπαστο από κάθε άποψη ιστορική και πολιτιστική βήμα του ελληνικού του ελληνισμού. Για να το πω πιο απλά, ώστε να γίνω κατανοητός, χρειάζεται η βούλα της Ελλάδας για να θεωρηθούν γνήσιοι οι Μακεδόνες και όχι χάρτινοι και νότιοι όπως είναι σήμερα. Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Κάτω τα χέρια απ' τη 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 Μακεδονία! Εφόσον εμείς αρνούμαστε, όπως είπα, να βγάλουμε οι ίδιοι τα μάτια μας για να είμαστε αριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Μπορούμε να συνεχίσουμε απρόσκοπα τη ζωή μας όπως κάναμε τόσα χρόνια. Λίγο νερό δεν βλάμε. Νερό ελληνικό. Ή μακεδονικό. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να αρνηθούμε κάθε άλλη παραχώρηση. Για όσο καιρό οι Σκοπιανοί θα μας απειλούν με την αλυτρωτική τους προπαγάνδα, το απαράδεκτο για μας σύνταγμά τους, τα δήθεν μακεδονικά σύμβολα και τις Μακεδονίες με τους δήθεν Μεγαλέξανδρους. Εμείς ως υπεύθυνος λαός, κληρονόμος μιας μεγάλης ιστορίας, θα εξακολουθήσουμε την πολιτική της ελληνικής συνύπαρξης, αλλά όσο περνάει από το χέρι μας δεν θα δώσουμε σε καμιά περίπτωση τη συγκατάθεσή μας για να γίνουν μέλος της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Μίκη, αλλάζεις την ιστορία! Μίκη, αλλάζεις την ιστορία! Μίκη, αλλάζεις την ιστορία! Μίκη, αλλάζεις την ιστορία! Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και μπροστά στη πιθανότητα να ογγυηθούμε ακόμα και σε καταστάσεις εθνικής τραγωδίας, θεωρώ ότι την ευθύνη των αποφάσεων δεν είναι ορθό να την ενεπομιστεί μόνη της η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο μια κυβέρνηση μειοψηφίας όπως είναι η σημερινή. Αλλά ακόμα και μια κυβέρνηση λαϊκής πλειοψηφίας, ούτε ακόμα και η ίδια η Βουλή. Ποια λοιπόν είναι η λύση? Το δημοψήφισμα. Για μας η θέση του ελληνικού λαού στο συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά σαφής
σταθερή και αυτονόητη, που δεν χρειάζεται δημοψήφισμα. Εάν όμως κάποια κυβέρνηση διανοηθεί να βάλει την υπογραφή της χώρας μας σε οποιαδήποτε ονομασία απλή ή σύνθετη που θα περιέχει το όνομα Μακεδονία, δεν υπάρχει εμβολία ότι είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει πρώτα τον ελληνικό λαό. Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία! Ελλάς! Εμείς, οι Έλληνες πολίτες, που δεν δεχόμαστε να είμαστε παθητικοί παρατηρητές την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε τόσα κρίσιμα προβλήματα, ικανά να μας επηρεάσουν για πολλές δεκαετίες. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, που η κυβέρνηση θα τολμήσει να βάλει μια τέτοια υπογραφή, απευθύνω έκκληση σε όλους τους βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το λέω καλά, επίτηδες το λέω. Κάτι πάστηκε. Που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διενέργεια δημοψηφίσματος γι' αυτό το εθνικής σημασίας θέμα. Να προκαλέσουν τη σχετική σύντηση στη Βουλή και να υπερψηφίσουν το σχετικό αίτημα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτισσες, σε όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για την ενότητα του ελληνικού λαού. Πιστεύω απόλυτα ότι γι' αυτό και αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Και πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι, γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας, είμαστε όλοι πατριώτες. Γιατί όταν υπερασπίζεται κανείς τα δίκαια της πατρίδας του και του λαού του, αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι πατριωτισμός. Και η Ελλάδα σήμερα έχει περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάγκη από πατριώτες. Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία Συντάγματος. Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Ζήτω ο ελληνικό λαός. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ο Ιησούς είναι βέβαιος για τον κόσμο. Μόλις ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι.